ως διαχειριστικός έλεγχος 2022-2023 και το δικαίωμα της διοίκησης για διαχειριστικό έλεγχο προηγουμένων ετών. Λοιπόν, προκειμένου να φτάσουμε στο διοικητικό, στον έλεγχο, θέλω να πω δύο κουβέντες, γιατί ήρθε μια επιστολή από τον οκτώ λογιστή που έχουμε στην υπηρεσία που έκαμε τον έλεγχο της. Για το 2002 μου στείλε μια επιστολή και μου είπε να την ανακοινώσω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και έτσι πρέπει να πάρει και εσύ τη γνώμη, γιατί μου στείλε την επιστολή να τον επληρώσω. Και μετά θα μου στείλει για το 2023. Εγώ αρνήθηκα για διάφορους λόγους που δεν είναι η στιγμή να αναφέρω. Δεν τον επληρώσα. Και από εκεί πέρα μου στείλε όμοι τώρα. Και αυτό που έκανε, ό,τι έκανε στην υπηρεσία, το στείλε και το έχει πάρει πρωτόκολλο. Αυτά που έβγαλε τέλος πάντων. Εγώ δεν τον επληρώσα, συνεχίζω και να μην τον επληρώσω. Γιατί δεν θέλω να πω τώρα σε μεγάλη ανάλυση. Τα πράγματα για μένα δεν είναι καλά, παραμένω εκεί. Δεν είναι καλά και θα δω. Θέλει δηλαδή η δουλειά, η ιστορία θέλει δικηγόρο, θέλει έλεγχο και δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθώ. Μπορεί να βρεθώ και στην εισαγγελέα, δεν ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι μέχρι να τελειώσει η ιστορία, ο έλεγχος που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν υπηρεσία εδώ πέρα, γι' αυτό ζητώ και το διαχειριστικό έλεγχο και δεν πρόκειται να πληρώσω κανένα. Θα πληρώσω μόλις τελειώσει ο διαχειριστικός έλεγχος που θα κάνουμε εμείς. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος στο Συμβούλιο, ένα λεπτό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος στο Συμβούλιο. Δεν έχω καμιά σκοτούρα να μην πληρώσω τα 2.000 ή τα 3.000. Το θέμα είναι τυπικό. Και έτσι βάλω και με στο πινάκιο το διαχειριστικό έλεγχο να πάρω. Εγώ το βάλω για 2 χρόνια, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, μας έχει στείλει το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου του 2022. Μας έχει στείλει το πόρισμα. Δεν ήθελε, ναι, δεν ήθελε να μας στείλει το πόρισμα του 2023. Ήθελε πρώτα να τον επληρώσω. Για το 2022. Για το 2022 και μετά να μας στείλει. Μετά έστειλε και το 2023. Και το 2023. Τα έχετε εσείς. Τα έχουμε βάλει στο εμπιστευτικό έτσι όπως τα κάνετε χρόνια εδώ πέρα μέσα. Εγώ δεν ξέρω. Στο εμπιστευτικό. Σωστά το επιστημονικό πρωτόκολλο. Αυτά όμως πρέπει να μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτά τα πορίσματα αυτά. Τα πορίσματα, επειδή τα πορίσματα δεν θέλω ακόμα, σου λέω έχουμε τώρα αρχινάει η δουλειά η σωστή, έτσι πιστεύω εγώ. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πάρουν μεγάλες εκθέσεις. Δύο πορίσματα έχουν έρθει, απλέρωτα και τα δύο. Και τα δύο είναι απλήρωτα. Απλέρωτα και τα δύο και ζητώ αυτή τη στιγμή. Είναι δική μου, την παίρνω καθαρά. Γι' αυτό το είπα ξεκάθαρα. Για το είπα ξεκάθαρα από την αρχή. Εγώ δεν τον πλήρωσα και παρόλο που δεν τον πλήρωσα και το ξέρω ότι δεν θα τον πληρώσω, μου στέλνει και το πόρισμα που την πρώτη φορά αρνιόταν να με το στείλει. Ωραία. Και μου το στείλει και το 2023. Κατανοητό. Το έχω. Επειδή τα πράγματα σας εξήγησα, δεν είναι έτσι απλά, δεν θέλω να επεκτεθώ τώρα, αλλά εμείς θέλω να πω κάτι να καταγραφεί στην κάμερα. Εμείς όταν πριν τις εκλογές, σαν πολιτική οντότητα που είμαστε, είπαμε ότι την ώρα που θα αναλάβουμε πάνω, τα πράγματα δεν θα τα αφήσουμε. Θα πάνε όλα εκεί που πρέπει. Κατηγορηθήκαμε πολύ για την ΑΝΕΚ. Κατηγορηθήκαμε για το Δήμο, κατηγορηθήκαμε και για εδώ, για αυτή την υπηρεσία. Σας δηλώνω, θα λελέγγυση από σήμερα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Αυτά που είπαμε στο λαό, θα βγούνε. Δεν πρόκειται εμείς να κρύψουμε τίποτα, αλλά μας βλέπεις ότι είμαστε φιδωλοί. Ενώ έχουμε πράγματα στα χέρια μας, δεν θέλουμε ακόμα. Γιατί τα πράγματα πρέπει να πάρουν τη σειρά που πρέπει να πάρουν, όχι λόγια στις τηλεοράσεις και λόγια στα καφενεία. Έχω πράγματα στα χέρια μου. Που αν ήθελα να κάνω πολιτική, τώρα θα κάνω τεράστια πολιτική. Δεν κάνω καμία πολιτική, παραμένω στεγνός και ομός, μέχρι που θα έρθει η ώρα να βγουν από άλλους ανθρώπους που πρέπει να βγουν επίσημα έξω στην κοινωνία. Γι' αυτό από αυτή τη στιγμή δηλώνω ξεκάθαρα ότι ό,τι είχαμε πει πριν τις εκλογές
θα βγουν όλο στον αέρα και κανένας δεν θα κουκουλώσει τίποτα. Δεν μπορεί να κουκουλώσει τίποτα. Αυτό με όλη την πίστη, τη δύναμη που έχω. Σας το δηλώνω εδώ, το έχω δηλώσει πολλές φορές και με έχετε κατηγορήσει πολλές φορές ότι ο Λελέκης θα έχει βρει με το Θανάση και με το Τσαρκάκη και με τον Γαλουδί. Ο Λελέκης δεν τα βρει με κανένα. Μόνο με τον εαυτό του θα τα βρει, με κανέναν άλλο. Αυτά ήθελα να πω και τα ανακοινώνω επίσημα στη Συμβούλιο. Από σήμερα αλλάζει άλλη μια μέρα. Πάμε για αυτό το θέμα. Συμφωνάτε, παιδιά? Ποιο είναι το θέμα, σε καταλάβω. Το θέμα είναι ότι ζητούμε για 4 χρόνια έλεγχο. Ζητάμε το διαχειριστικό έλεγχο 2022-2023 να ελέγξει και τα πορίσματα του τροχοτού λογιστή. Τα πάντα έτσι, όλα. Αναλυτικό, μπορεί, αναλυτικό, λεπτομερή. Διοικητικά, τα πάντα όλα. Για να μπορεί ο πρόεδρος να μπορεί να το φέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο για να επίσημα. Πάει στο Συμβούλιο και να είναι. Και μετά, αν μπορούμε, να τον πληρώσουμε, θα τον πληρώσουμε. Δεν έχω καθόλου τέτοια προβλήματα οικονομικά. Ναι. Συνεχίζει ο κ. Ρήγας και μετά μας τελειώσει. Ναι. Ναι, μπορεί. Ζητάτε εδώ από το Διοικητικό Συμβούλιο να ψηφίσει να ξαναγίνει διαχειριστικό έλεγχο. Διαχειριστικό, όχι για τη χρονιά. Διαχειριστικό. Σωστά. 23, ναι. Πρόεδρε, ξέρεις ότι η διαχειριστική έλεγχη το κάθε ποσό ορίζεται από ένα γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Τα ξέρω, φίλε. Εγώ θα τα στείλω. Άρα θα το στείλουμε στην αποκεντρωμένη. Βέβαια. Προκειμένου εκεί να μας ορίσουν νέο ορκωτό. Μπράβο. Σωστά. Εγώ θα τα, ναι, εμείς θα τα στείλουμε όλοι και αυτοί θα αποφασίσουν. Εγώ δεν αποφασίζω. Αυτό λέω. Θα σταλεί αυτό. Κατάλαβα. Στην αποκεντρωμένη. Ναι. Για έγκριση που οριστεί. Υποχρεωτικά. Δεν μπορώ εγώ. Ναι, υποχρεωτικά. Δεν μπορώ να πάρω εγώ και να πω, ξέρεις κάτι, θα βάλω από εδώ κατά αυτές χωρίς να εγκριθεί η υπόθεση. Αν δεν εγκριθεί η υπόθεση, ξέρω εγώ μετά τι θα κάνω. Δεν θα πω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Ό,τι λέει ο νόμος. Ο Λελέκης κάνει ό,τι λέει ο νόμος. Άρα λοιπόν, αφού ο πρόεδρος λέει ότι θα κάνουμε ό,τι λέει ο νόμος, θα στείλουμε λοιπόν την απόφασή μας. Ας τώρα, αυτό που θα το στείλουμε, η αυτόνομη υπηρεσία. Δεν είναι ανάγκη να μου το απαγορεύεις εσύ. Δεν μπορείς να λες πράγματα που είναι φυσιολογικά. Δηλαδή θα παρανομήσω, εγώ θα κάνω δικό μου έλεγχο. Τι μου λες τώρα. Πρόεδρε, εσύ προηγουμένως που μιλήσεις για κάποιες δηλώσεις. Ναι. Δημόσιο βάσιο του Συμβουλίου. Ναι. Ναι, και τι μου λες τώρα. Ναι, μα δεν είναι άποψη αυτή. Ότι δεν θα τον στείλω στην περιφέρεια, πού θα τον στείλω. Εγώ δεν είμαι σχεδόν. Εντάξει τώρα. Δεν είπα για καμία περιφέρεια. Είπε ότι αυτά θα τα στείλω στην περιφέρεια. Οργανισμούς του ειδικού δικαίου. Το ξέρω. Ο κάθε αποτός ορίζεται με απόφαση της περιφέρειας. Ναι. Άρα λοιπόν έχει οριστεί ο συγκεκριμένος αποτός. Ναι. Έχει βγάλει τα συγκεκριμένα πορίσματα 22-23. Συμφωνούμε. Τα οποία έχετε εσείς, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Ναι. Εσείς το δηλώσατε αυτό. Ναι. Είναι απλήρωτος. Ναι. Παρ' όλα αυτά εμείς χωρίς να έχουμε δει κανένα πόρισμα. Ναι. Ζητάτε εξοδότηση από τα σήμα για να γίνει ξανά διαχειριστικό έλεγχο το 23 και 24. Ναι. Η απόφαση αυτή πρέπει να πάει στην αποκεντρωμένη, σωστά τα λέω, όχι. Σωστά τα λέω. Πρέπει να πάει στην αποκεντρωμένη και ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης να ορίσει ξανά, εάν αυτός το εγκρίνει, νέο διαχειριστικό έλεγχο. Συμφωνούμε. Πάμε, παρακάτω, Μητσέ. Δεν έχω κατέβει. Ναι, Μητσέ. Διαχειριστικός έλεγχος θα γίνει μόνο για μένα, 22-23. Έτσι βάλαμε. Και δεν πάμε από το 19. Βάρτε το πρόεδρο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάμε και στο 10, 10 χρόνια να έχω πρόβλημα. Όσο πείτε εσείς, εγώ καλώ. Γιατί σου θα κάνω, ναι. Θα ζητάμε διαχειριστικό έργο από το 19. Πάμε από το 19. Από το 19. Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι ο πρώτος του κύριου. Ναι. Και να ληφθούν όλοι. Λογική είναι. Ναι, λογική. Πρόταση κύριου Έλληνα, έτσι. Ναι. Να ξεκινήσει από το 2019. Ναι. Συμφωνείτε. Ναι. Συμφωνώ. Πες την άγνοια. Βεβαίως. Καταρχήν η διαδικασία αυτή δεν είναι σίγουρη. Έχουν έρθει δύο πορίσματα τα οποία δεν έχουν έρθει στην κλίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Καλός, κακός, λάθος, εσείς τα ξέρετε. Θα πρέπει να είχαν έρθει εδώ. Να κρίνουμε εμείς αν θέλουμε να τα ψηφίσουμε, αν θέλουμε να τα αποδεχτούμε ή οτιδήποτε. Η διαδικασία εξόδου τιμολογίου έχει τη σήμανση που εσείς έχετε υπογράψει. Από τη στιγμή που έχει γίνει ο διαχειριστικό έλεγχο και έχει κατατεθεί πόρισμα. Είμαστε υποχρεωμένοι όπως είπε να τον πληρώσουμε. Εσείς για τους δικούς σας λόγους που δεν μας έχετε πει, αν είστε να τον πληρώσετε και ζητάτε ένα διαχειριστικό έλεγχο. Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Και δεν το λέω εγώ, Μίκης Ολίγας. Επειδή είδα το θέμα, ρώτησα δύο δικηγόρους. Ένα από την Αθήνα και ένα δικό μας κανένα. Δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία.
Το δεν προβλέπετε είναι δικό μου το πρόβλημα. Δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. Εγώ, όχι, όχι. Εγώ φέρω. Όχι, όχι. Εγώ, όχι, δεν μπορεί. Με τον τρόπο που την καταθέτεις, δεν είναι σωστή. Εγώ σας είπα κάτι. Ναι, ναι, αλλά εγώ σας είπα κάτι. Υπάρχουν έγγραφα που δεν πρέπει να τα ανακοινώσω. Δεν το σέβεστε αυτό. Δεν το σέβεστε αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει. Άμα σου πω, πάω αύριο στο Μιζατζελέ, εσύ τι θα πεις εδώ πέρα. Δεν πας, πρόεδρε. Άμα έχεις σοβαρές ενδείξεις και έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα, να πας στο Μιζατζελέ. Εντάξει. Πες την άποψη, ωραία, πες την άποψη να καταγραφεί. Εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές που να στοιχειοθετείτε, εδώ μιλάμε για κακούργημα κατά της υπηρεσίας. Αυτή η απόφαση δεν είναι σύνομη. Το λες εσύ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, μπράβο. Ναι, ωραία, μπράβο. Αν μπορείς να το καταθέσω. Ναι. Δεύτερο, δεν μπορεί να είναι έτοιμο να το πληρώσουμε. Τρίτο, δεν μπορεί να μπορούμε να ορίσουμε εμείς. Μόνο ο γραμματέας μπορεί να ορίσει, εφόσον τεκμηριώσει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για οτιδήποτε, ατασταλείς, κακούργημα, οτιδήποτε. Ναι. Και βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε και να φέρουμε δικούς μας οπότους για να κάνουμε τέτοια δουλειά. Είπα εγώ δικούς μου. Ακούστε εδώ πέρα δικούς μου. Διότι εμείς δεν είμαστε ΑΕ, είμαστε οργανισμός ιδιωτικού δικαίου. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο θέμα, εγώ απέχω από τη συμπορία, διότι δεν είναι σύνομη η διαδικασία που θέλετε. Ωραία, ας μην ψηφίσετε. Κάποιος να μας φέρετε πρώτα τα πορεία του 2022-2023. Ζητάμε και ένα υπόδεσμα. Ζητάμε και ένα υπόδεσμα. Θα πιέρω πληρωμένο. Ναι, ολοκληρωμένο. Θα το κάνει. Θα ελεγχθεί και αυτό το πόρισμα, κύριε συνάδελφε, θα ελεγχθεί και αυτό το πόρισμα που με καταθέσατε. Το είπα στην αρχή. Τα πορίσματα αυτά, εγώ τα βλέπω λάθος. Ωραία, εγώ δεν τα ξαναδιαβάζω. Ωραία, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, γιατί πλωλένω με τον κόσμο χωρίς να ξέρει. Αυτός, ό,τι μπορεί να κάνουμε, για να κάνουμε την 19-23, πάλι αυτό θα πληρωθεί κάποια στιγμή. Αυτό είναι πάλι άλλο θέμα. Παιδιά, μην πηγαίνετε τώρα στην ουσία, είναι, αλλά έχει μέσα θέματα σοβαρά. Αυτά κρίνει η διοίκηση. Ότι αυτή τη στιγμή για τον ΑΒ λόγο δεν χρειάζεται να βγουν. Αν με καλέσει εμένα, εγώ κάνω και έκκληση να με καλέσει ο Περιφερειάρχης. Και η αρχή κάτω, η διαχειριστική αρχή. Κάνω έκκληση από την τηλεόραση να με καλέσει. Τι θέλει άλλο να πω, το θέλετε να κάνουμε τέτοιο. Δεν είναι σωστό πράγμα να κάνουμε τέτοιο διάλογο. Θα έρθει η στιγμή που θα γίνει ο διάλογος σωστό. Και αυτά που λέει ο συνάδελφος τα λέει να κάνει η πολιτική. Ας τα πει, ας τα κρατήξει. Εδώ είμαστε σε 2 μήνες. Πρόεδρε, είμαστε πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα, αλλά σας βγαίνω και σας λέω επίσημα. Για να αντιδρώ τόσο πολύ και λέω ότι δεν τον πληρώνω και το λέω και επίσημα. Για να δούμε το δίκτυο αυτό, πρόεδρε. Μόλις το δεις. Ναι, δεν χρειάζεται να το δεις. Δεν χρειάζεται το δεις. Γιατί αν ήθελες να το δεις, φίλε, δεν θέλω να προχωρήσω, θα το έβλεπες άμα ήσουν εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, ναι, μέχρι εδώ κόβω. Τίποτα. Τι εννοείς. Τίποτα. Καλά, τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παιδιά. Το ψηφίζετε για πόσα. Ποιο ψηφίζει την πρόταση του Προεδρείου και όσο τον κύριο Έλληνα. Με τον Έλληνα, πάμε τον Έλληνα. Ναι, ναι, ναι. Το κύριο Έλληνα. Με τον κύριο Έλληνα, όλοι. Αν περνάει κατά πλειοψηφία του κύριου Έλληνα, απέχει ο κύριο Ρίγας Μικές. Α, μπράβο, πάμε παρακάτω. Μετά τη λήξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο, τον κύριο Λελέκη, να μας εξηγήσει για ποιο λόγο, γιατί όπως είπε και στο Διοικητικό Συμβουλίο, δεν πληρώνει τα 2 πορίσματα τον ορκωτό λογιστή, τα 2 τελευταία. Σκόπιμα δεν τα πληρώνω, γιατί νιώθω ότι τα 2 πορίσματα που γυρίκανε, να πω την κουβέντα, για μένα όχι, δεν μπορώ να κρίνω αν είναι σωστά ή δεν είναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και τι θα ζητήσετε τώρα? Θα ζητώ τώρα γενικό έλεγχο, τακτικό έλεγχο, όλες τις χρονιές. Εδώ τι λέει ο νόμος, 5 ετία θα πάμε πίσω, 5 ετία. Για 4 χρόνια θα πάμε πίσω, ό,τι λέει ο νόμος. Και ζητώ από την περιφέρεια να μου εγκριθεί, να ορίσουν έναν ορκωτό λογιστή. Ναι, όποιο κύριοι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει. Και όπως ορίζανε όλα τα χρόνια εδώ πέρα μέσα τον ίδιο για 5 χρόνια, 6 χρόνια. Ναι. Τον ίδιο ορκωτό. Εμείς ζητάμε τα απλά πράγματα. Ναι. Θέλουμε να αναλάβουμε την υπηρεσία, να μας ορίσουν ένα ορκωτό, να δούμε. Να δούμε τι γίνεται.
να δούμε τι γίνεται. Ξεκαθαρό όλα. Ναι. Ο κύριος Μικές Ρήγας όμως, όπως δήλωσε, ότι αυτή δεν είναι η διαδικασία σύνομη, και γιατί δεν ξέρουν αυτοί τα στοιχεία των δύο. Ναι. Είναι σύνομη η δικασία, γιατί κάθε καινούργια διοίκηση που παραλαμβάνει ναι. μια υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να μην είναι σωστή. Έχει το δικαίωμα αυτό η καινούργια διοίκηση να ορίσει κάποιο έλεγχο σωστό να γίνει. Ναι. Αυτό που κάνανε δεν είναι διαχειριστικό έλεγχο. Είναι κάθε χρόνο τον έλεγχο που κάνω. Εσείς θέλετε να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση και να αναλάβετε. Ναι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω όλη την κατάσταση και να αναλάβω ναι. με μια σφραγίδα για όλα τα χρόνια αυτά ότι ήταν εντάξει. Γιατί οι ενδείξεις που έχω στα χέρια μου δεν είναι εντάξει. Λοιπόν, κάτι θέλει να ρωτήσει ο μάμας. Για... Δεν έχετε εμπιστοσύνη στα στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στους δύο αυτούς ελέγχους του ορκωτού λογιστή? Δεν έχω εμπιστοσύνη, είμαι ξεκάθαρος, το είπα και στο Δυτικό Συμβούλιο, δεν κρύβω τα λόγια μου, δεν τα μαθάω τα λόγια μου. Αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος να τα βγάλω στον καλλιπνιακό λαό. Άρα λοιπόν έχετε στοιχεία. Έχω αλλά στοιχεία, δεν θέλετε... Δεν πάω έτσι τυφλά. Αλλά δεν θέλετε ακόμα δεν να θέλω, τα πείτε. Όχι, δεν θέλω ακόμα να μιλήσω, γιατί δεν θέλω να κάνω πολιτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Θέλω να είμαι 100% σίγουρος, 1000%. Αλλά και με σφραγίδα. Αλλά θέλω με σφραγίδα. Μάλιστα. Αν δεν μου τη δώσουν, εγώ κάνω και έκκληση στους αρμόδιους ναι, φορείς της περιφέρειας. Αν δεν μου την εγκρίνουν, θα πάω στον εισαγγελέα. Δεν κολώνω το Θεό να έχουν μπάρμπα. Μάλιστα. Το λέω αυτό να το ακούσει όλος ο κόσμος. Ναι, είστε τόσο σίγουρος. Είμαι τόσο σίγουρος, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ό,τι υποσχέθηκα στον καλλιπνιακό λαό θα βγούνε. Δεν πρόκειται να καλύψω τίποτα και δεν πρόκειται κανένας να με σταματήσει με τίποτα. Και όποιοι προσπαθάνε να βάλουν τρικλοποδιές με διάφορα νομοθεσίες και κόρπα και σούπα και μούπε, θα με βρουν μπροστά τους. Μάλιστα. Αρχίζει ο αγώνας ο δυνατός από το λελέχη. Φυλάκια πολλά στον κόσμο όλο. Θα περιμένουν επίσημα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.